Εγώ δεν θα επιτρέψω σε κανέναν υπουργό την αξιοπρέπειά μου αυτή να την προσπαθάει. Να παραγνωρίζει τον Ευαγγελάτο του Σπύρου, να παραγνωρίζει τη Μάγια του Λιβερακού, να παραγνωρίζει τη Βία του Κορδόντου, να παραγνωρίζει τη Μέντρη, να παραγνωρίζει όλους μας και να πηγαίνει να δίνει συνέντευξη για να μας αποφύγει για τα προβλήματά μας σε ένα κλαμπ, όχι εδώ και να δίνει 28 σελίδες 29. Δεν θέλω να τις κρίνω αυτή τη στιγμή, θα τις κρίνω με λεξιγενεία. Για μένα είναι αστειότητα όλα αυτά. Για να μπορέσει να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τον υπουργό, ο οποίος εκμεταλλεύεται την νεολαία με λαϊκίστικο και παράδειγμα τρόπο. Λέγοντας, εμείς είμαστε με τους νέους, δεν μπορεί λοιπόν αυτό το είδος να το δεχτούμε, να χωρίζει τον κύριο Χρονόπλο από ένα νεότερο, να το δεχτούμε εμείς από τον πολιτισμό μας, γιατί αυτός δεν είναι αυτό το πολιτισμό, το πολιτισμό, εγώ δεν τον δέχομαι και δεν έχω δώσει ποτέ λεφτά. Δεν ενδιαφέρει. 20.000 παίρνει το αργό, μη μου τη δώσει ποτέ. Τη χαρίζω στους. Αλλά δεν δέχομαι να διαφορίζει από τους νέους, δεν δέχομαι να λέει δεν σε βλέπω, εγώ θέλω μια εξουσία για την παράδοση του τόπου. Η παράδοση της τόπου είναι σωστή αντιμετώπιση του ανθρώπου. Θα σέβομαι τον άλλο, να έχω δίκιο και οφείλει με δουλειά του αυτό. Να σέβεται τον κόσμο του θεάτρου, να τους λέω. Δεν μπορεί να εξοντώνεται σε μαγελάδους που είναι ένα θέατρο. Φυσικά θα έχει το Υπουργείο Πολιτισμού να το θυμίσει. Αυτό το μέλλον. Ναι, αυτό το μέλλον για τους νέους, το λέω για τους νέους, επιφυλάσσει εξουσία. Κάθε εξουσία. Να το ξέρουν. Να είναι επιφυλακτική απέναντι στην εξουσία. Ο κύριος Γερουλάνος, πολύ πονηρά μιλώντας, τι κάνει. Παρουσία. 18 μήνες δεν κάνει τίποτα. Ακούστε, εξουσία που λέει. Πρώτα ο κινηματογράφος. Μετά το εξαρτημένο. Μετά το θέατρο. Μετά ο χορός του μεταξύ και το. Εάν δεν είναι ικανός να τα αντιμετωπίσει όπως πρέπει όλα και όπως πρέπει να παραιτηθεί. Να φύγει από εκεί. Να πάει άλλο μέσα στο χρησμό. Στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει δηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά εμείς θέλουμε Υπουργό Πολιτισμού που να μας βλέπει, να μας ακούει και να λύνει τα προβλήματά μας. Τι κάνει λοιπόν τώρα. Φτιάχνει ένα μεγαλύτερο σχέδιο. Ενδιάστε κομπιλιοτεκτικά που να μας βάζει βαθμούς. Δεν μας φτάνουν τα αστεράκια που μας βάζουν διάφοροι. Έτσι. Να μας βάζει τώρα και βαθμούς στο Υπουργείο. Λοιπόν, να μας βαθμολογούνε. Και λέει, μα, για να κυκλώσω την κοινή γνώμη, εγώ έχω λεφτά, δίνω λεφτά, με βάση αυτό το σχέδιο θα κάνετε τις προτάσεις σας και εδώ. Για πρακτικούς λόγους σας λέω και μόνο ότι θα συμπέζει και επί του πρακτέρου. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού που τον πρότεινε ο κ. Γερουλάνος και εξηγήθηκε από την κύριο Μελίνο, υπάρχουν 3,5 εκατομμύρια σε δύο κωδικούς. Έχω συμπεριόρισει με τις πολιτικές υπηρεσίες. Αυτά τα χρήματα είναι το 2011. Πάντα οι επιχορηγήσεις δινόντουσαν με το σύστημα που μου λέτε το καλό, το παιδό, δεν είναι τώρα το κλείνουμε, και προβληματικό, πραγματικά. Δινόντουσαν από τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. Δηλαδή, το 2011, οι επιχορηγήσεις της σεζόν 2011 έπαιρναν λεφτά από τον προϋπολογισμό. Έτσι γινόταν πάντα. Αυτός τώρα λέει από τον προϋπολογισμό του 2011, εγώ δεν θα δώσω το 2011, αλλά θα δώσω το 2011. Ποιο 2011? Το 2011, 2012. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα γλιτώσει λεφτά. Θα πει δηλαδή, προκυρήσω και το βλέπουμε σε επιχορηγήσεις. Πότε θα τα μαζέψουμε τέλος Ιουλίου. Πότε θα μαζέψει την Επιτροπή για το πότε. Ότι μαζέψει άνθρωπος των μισθών στα χαρτιά. Θα συνέλθουν πότε, σε ξέρω, αυτό που θα αποφασίσουν. Θα βγάλουν το αποτέλεσμα. Θα δώσει τη μία δόση, ας πούμε, στο τέλος της χρονιάς, θα έχει γλιτώσει 2 εκατομμύρια. Είναι έτσι, δεν είναι. Θα μας δώσει και το εκατομμύριο το παλιό, θα δώσει κάποιες τρίμες και στόματα, θα καλακέψει τους νέους, θα δώσει και τους παλιούς. Οπότε θα έχει γλιτώσει και τα 2 εκατομμυριάκια. Αυτές τις εντολές έχει, και αυτό με αυτό έχει τελείω επανέξει τον κόπο, αλλά εμάς δεν μας δουλεύει. Δεν μας δουλεύει. Γιατί δεν μας δουλεύει, μας δουλεύει. Δεν μας δουλεύει, το ξέρουμε τα πόρτα. Είναι διόμενος με την αφλέξη. Εγώ επίσης θα θέλω να πάρω ένα άλλο. Δεν έχει
ο οποίος λέει ότι όλα αυτά τώρα ήταν μαζί αυτοί και αυτοί. Αλλά σε αυτό πρέπει να πω ότι δεν με γεννήσει μόνο ο δικός μας χώρος. Όλο αυτό το καιρό, με όλα τα προβλήματα, τις αδικίες, τις προσωπικές προτιμήσεις, κύριος με ό,τι και έρθει να πούμε στις δικομές, κανείς καμία επιτροπή ποτέ από τη στιγμή που μιλάς η κτήτη μου, υποτελείται από ανθρώπους, δεν μπορεί να βγάλει την αξιότερη και τη σωστότερη κρίση. Αυτό είναι το δεδομένο. Και πρέπει να το αποφασίσουμε. Λοιπόν, δεν μπορεί όμως να μιλάει ότι αυτός τελικά φέρνει στην κεφάλια, όταν θα φτιάξει και αυτός την επιτροπή. Και εγώ αναρωτιέμαι. Όταν ξεφωνήσει με αυτόν τον τρόπο περί αδιαφάνειας, τα μέλη των παλαιών επιτροπών, μεταξύ των οποίων ήταν πολλές φορές ό,τι καλύτερο ποιος και τους προκαλώ. Τότε πρώτα οι παλιοί θα έπρεπε να βγουν και να δούμε και τις δικές μας ευθύνες του χώρου και να καταγγείλουν τον υπουργό. Όταν λέει, ας πούμε, για τον κύριο Μάρκαρη ότι λειτουργούσε με αδιαφανή τρόπο. Και εγώ από εδώ, από αυτό το βήμα και την εφαλοπήμα, τους προκαλώ όλα τα μέλη των επιτροπών να βγουν και να καταγγείλουν ότι τους, ο κύριος Υπουργός τους θεωρεί ότι λειτουργήσαν με αδιαφανή και ύποπτο τρόπο. Και επίσης αναρωτιέμαι ποιος άνθρωπος νομικής, με κοινή λογική, θα πάει στην καινούργια επιτροπή. Όταν η επόμενη εξουσία θα τον καταγγείλει για κάτι ανάλογο. Ποιος άνθρωπος από το χώρο του θεάτρου, ό,τι και να είναι αυτός, θα φορτωθεί με ένα τέτοιο βαρύ καθήκον. Πέρα από την κρίση της μοριοδότησης και της βαθμολογίας, επίσης για μια επόμενη εξουσία, και αυτό πρέπει να κάνει από εδώ, να τους πει ότι εσείς λειτουργήσατε με έναν τρόπο αδιαφωνή, αδιαφανή, διαβητέα, ότι δώσατε χρήματα εκεί που δεν έπρεπε να δώσετε. Εγώ τελειώνω λέγοντας ότι ο κ. Γερουλάνος δεν με αφορά. Η εξουσία αυτή είναι μακριά από τη δική μου αντίληψη, μακριά από το δικό μου ήθος. Δεν είναι για μένα ο υπουργός πολιτισμού. Τι να κάνουμε, βάλουμε αίτηση. Όταν βάλω αίτηση, άλλο το ένα και άλλο το ένα. Και άμα υποβάλουμε αίτηση, ο καθένας που προσώπηκε αυτό ο κύριο έτσι ποτέ. Αυτό το αποτέλεσμα. Ο κύριος Υπουργός λέει, δεν σας θέλω ένα τέλος. Όχι μόνο αυτό. Πρέπει να πω ότι πρώτη φορά που είμαστε όλοι μαζί μαζί. Είμαστε όλοι μαζί. Γιατί εδώ εκπροσωπούμε πάρα πολύ. Τι έκανε το Υπουργείο το οποίο. Τελειώνω. Τι έκανε το Υπουργείο το οποίο. Είναι δημοκρατικό και υπέρχει μια χάρη. Πήρε τηλεφωνικά το γραφείο του, το οποίο κάνει το Υπουργό. Μέλη τη Επιτροπή και του είπε, ελάτε να κάνουμε ραντεβού σε εσά το δώσω. Και είναι προ τιμή των μελών αυτών ακόμα και μέλη τη Επιτροπή το καταγγείλα. Και αυτό, ό,τι και να γίνει για να διαλυθούμε αύριο, θα βάλουμε μέσα στο μαγαζάκι στην φοβερό μεγάλη κατάκτηση. Το θεωρώ πλούτο, τον οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι είναι για μας το χώρο μην αποστολή. Με απόψε. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Στα χρόνια που είμαστε στο θέατρο, έχουμε δει πολλούς υπουργούς πολιτισμού να έρχονται και να παρέρχονται. Εμείς και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, τους οποίους διδάσκουμε πολλές φορές αμυσθεί από την καλή μας καρδιά και την αγάπη μας για το θέατρο, είμαστε εδώ και σηκώνουμε τις πλάτες μας στο θέατρο. Οι υπουργοί πολιτισμού τώρα είναι και αύριο μπορεί να μην είναι. Όχι, μπορεί, δεν μπορεί να έχουν αυτή την αλαζονία και την υποτίμηση όλου αυτού του χώρου που τόσα χρόνια σηκώνει στις πλάτες του τον πολιτισμό που αφορά το θέατρο και τον διατηρεί μέσα στα χρόνια με τόσο αντίξωες και δύσκολες συνθήκες και να μας καταλογίζει και αδιαφάνεια. Είναι απαράδεκτο. Ακριβώς. Και να, ο τρόπος αυτός να στρέφει τους νεότερους απέναντι στους παλαιότερους είναι κάθε Τρίτη δηλαδή αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει ο ίδιος ο υπουργός αυτό το οποίο είχα συστήσει. Τώρα μου είπα να περιμένω για να μου κλείσει ραντεβού με τον υπουργό. Να πω μέσα να περιμένω. Τώρα ζει ο Καραστογιάννης τώρα. Τρία χρόνια ήταν στην Επιτροπή των Αφοφύτων
δραματικών σχολών. Δεν τους έχει πληρώσει όλες αυτές τις επιτροπές των τριών ετών καθόλου και πήρε η κοπέλα του Υπουργού και η γραμματιά, δεν ξέρω τι, και του είπε να είναι και στην επόμενη. Και λέει τα λεφτά των τριών προηγούμενων ετών θα μας τα δώσετε. Γιατί όχι. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Θα μπείτε στην επιτροπή. Και είπε όχι. Εγώ θέλω να δω ποιοι θα μου έρθουν φέτος στη σχολή και ποιοι θα τολμήσουν να πούνε ναι στον Υπουργό αυτόν. Σε αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα τους μετρήσουμε και θα τους βγάλουμε και στις εφημερίδες. Λοιπόν, καλημέρα. Εγώ ήθελα να θέσω ένα θέμα, μια που είμαστε και έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Δεν ξέρω τι υπόθηκε, αλλά για μένα είναι σαφές ότι αν δεν είχε γίνει η κινητοποίησή μας την περασμένη εβδομάδα, δεν επρόκειτο κανένας να είχε πάει σε κανένα Νίξον και σε κανένα Μπούς και να είχε τρατάρει τους δημοσιογράφους και να ανακοινώσει τα καινούργια μέτρα, γιατί αυτά τα μέτρα δεν διαφέρουν από αυτά που λεγόντουσαν έτσι λιγάκι τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, ή το Φλεβάρι ή το Μάρτι, δεν είχε τίποτε καινούριο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο δηλαδή που πίεσε το Υπουργείο εκτός από αυτή την κινητοποίηση. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαφή μεταξύ μας και να μην χαθούμε και να έχουμε έστω και έτσι ένα άτυπο όργανο και κάποια στιγμή να πούμε ότι θα βρισκόμαστε μία φορά το μήνα ή μία φορά το δίμηνο. Γιατί το Διέρη και Βασίλευε είναι πάρα πολύ γνωστή μέθοδος και έχει παίξει και λιγάκι εδώ αυτή η μέθοδος. Λες και οι καλλιτέχνες που είμαστε όλοι και οι δημιουργοί, είτε είμαστε 20 χρονών, είτε είμαστε 80, δηλαδή αν κάποιος γίνει 80 χρονών δεν πάει να είναι δημιουργός, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έχει γίνει ένα πράγμα ότι οι νέοι και οι παλιοί, που είναι κατεστημένο και είναι δημιουργοί είμαστε όλοι. Συζητάμε, τα βρίσκουμε. Και μάλιστα δεν είμαστε και εδώ πέρα εταιρείες εμπορικές να θέλει κάποιος να βγάλει παραπάνω λεφτά από τον άλλον, κέρδη κλπ. Αυτό είναι το ένα λοιπόν που έχει παίξει το περίεργο και το μόνο που βολεύει είναι πάντα τις εξουσίες. Έτσι το Διέρη και Βασίλευε. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι μια πολύ πρακτική πρόταση που την ήρθε την περασμένη εβδομάδα ο Νίκος ο Διαμαντής. Επειδή εγώ πιστεύω ότι είμαστε πάνω κάτω στα ίδια, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Ο Νίκος ο Διαμαντής την περασμένη εβδομάδα πρότεινε διάφορες επιτροπές που έχει ανάγκη το Υπουργείο για να κάνει τη δουλειά του, όπως π.χ. αυτές των εξετάσεων των δραματικών σχολών, το Υπουργείο κάθε φορά απευθύνεται σε εμάς για να τις τελεκώσει. Που σημαίνει ότι το Υπουργείο δέχεται ότι εμείς είμαστε αυτοί άνθρωποι που μπορεί να κρίνουμε τον χώρο που έχουμε ζήσει, στον χώρο που έχουμε δημιουργήσει και που έχουμε μία γνώση. Εμένα ήδη την προηγούμενη εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο και μου είπανε να είμαι πάλι στην Επιτροπή των Εξετάσεων των Δραματικών Σχολών. Και είπα όχι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί από πέρσι είπα ότι πιστεύω ότι αυτή η επιτροπή πρέπει να καταργηθεί. Είναι τρελή η επιτροπή που βαθμολογεί τα παιδιά. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Και δεύτερον, γιατί συμφώνησα ότι πράγματι πρέπει να σαμποτάρουμε κατά κάποιο τρόπο το Υπουργείο μέχρι να δεχτεί να μας βλέπει και να συνομιλεί μαζί μας. Μας έδωσε ραντεβού για τις 9 έκτου στις 5 τα απόγευμα. Δεν ακούμε. 9 έκτου 5 τα απόγευμα. 9 έκτου 5 τα απόγευμα. Μια επιτροπή με τον Υπουργό. Εφόλης της ύλης. Ζητάνε ονόματα της επιτροπής να τους είπαν θα τους τα δώσουμε αύριο. Όχι, επιτροπής θα υπάρξει νέα επιτροπή τώρα. Βεβαίως. Δεν είμαστε μόνοι. Γι' αυτό είπα θα τους δώσω αύριο. Γι' αυτό τους είπα θα τους δώσω αύριο. Κανείς δεν είναι μόνιμος. Να δημιουργηθεί μια επιτροπή τώρα. Συζήτηση θα γίνει εφόλας της ύλης και για την χρονιά που πάει. Πολλά αγαπητοί. Υπάρχει, να ρωτήσω, υπάρχει περιορισμός αριθμού ατόμων που θα δεχθεί. Δεν μου είπε. Άνια, κάτι θέλει να μιλήσεις, πες. Περίμενε ρε παιδιά. 9 Ιουνίου είπε, 9 Ιουνίου. 5 η ώρα το απόγευμα. Και 10 λίγη. Α, ναι, ναι. 10 Ιουλίου. 6 ξεκινάει.
Θα πρέπει αυτή η ομάδα που... Θα πρέπει αυτή η μισό λεπτό. Θα πρέπει αυτή η καινούργια επιτροπή να συζητήσω αυτό το θέμα. Θα είναι απόλυτη κάμα του θεάτρου. Και επίσης να επεξεργαστεί αυτό το κείμενο που βγήκε ακόμα και για θέματα βελτιώσεων. Δεν ξέρουμε από τους νέους ανθρώπους που είναι εδώ, από ποια ομάδα είναι κτλ. Ας μιλήσουν και οι νεότεροι ποιους θέλουν να συμμετέχουν ή για τον εαυτό σας. Εγώ τον είπα για Εγώ τον Γιώργο τον Σαχίνη που είναι τον Νίκο τον Διαμαντή. Και επίσης και την Ευγενία του Αποστόλου. Τη Λιδία Κονιόρδου. Όχι, εντάξει. Για οποιαδήποτε συγκέντρωση για να τον ενημερώνουμε.